πρέπει να το άκουσε ευχάριστο ο ελληνικός λαός. Το ελληνικό κράτος πρέπει να ιδρύθηκε το Γενάρη του 2015. Δεν υπήρχε πριν. Άρα λοιπόν η διαπλοκή, η διαφθορά, η απαξίωση, η χρεοκοπία άρχισε να συμβαίνει μετά το Γενάρη του 2015. Αυτή είναι η πληροφορία από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας. Ένα αυτό. Δεύτερον, άκουσα από την κυρία Σημακοπούλου και μιλάει ότι κάθε πρόταση για εξεταστική είναι ένα αποτέλεσμα. Την αιτία την έχει γιατί στο μυαλό της κυβέρνησης και των στελεχών της είναι η απόπειρα από συναντοσμού της κοινή γνώμη και των εργαζομένων. Κύριο Μαυροτάς από το ποτάμι, και λυπάμαι αυτό το πω. Αντιπερισφρασμό κάνει, λέει, η κυβέρνηση επίσης για να συμψηφίσει ευθύνες. Θα το δούμε αν είναι αυτό. Και έρχεται ο κύριος Λοβέρδος και κάνει μια αναφορά στο χθες. Πριν από 10 μέρες λέει που συζητούσαμε την προανακριτική και τα εξοπλιστικά και τι λέει. Κακώς ήρθε στην Βουλή η δικογραφία, διότι σας σημάνει μεγάλη καθυστέρηση και κακώς αποφασίζει να είναι κλειστή και όχι ανοιχτή. Δεν είναι εδώ ο κ. Λοβέρδος, είναι ο νομικός, συγκροτημένος, είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Δύο πράγματα θα το πω, εγώ δικηγόρος είμαι. Είναι δυνατόν να μιλεί για επιτροπή που ασκεί, που κάνει πράξεις προανάκρισης να είναι ανοιχτή. Κώδικας ποινικής δικονομίας. Η προανάκριση είναι μυστική. Τη λέει και παύλα. Δεν χρειάζεται όλο επιχείρημα. Και δεύτερον, για ποια καθυστέρηση μιλάει. Επιλογή της κυβέρνησης είναι να φέρει την δικογραφία στη Βουλή. Δεν ήρθε με παραγγελία του εισαγγελικού λειτουργού. Όσοι είναι νομικοί, νομίζω το καταλαβαίνουν. Τι θα πρέπει να κάνει. Άλλο να μου πείτε τι θα αποφάσιζε η Βουλή. Κάτι διαφορετικό. Ορθώς ήρθε στη Βουλή, ήταν υποχρεωμένος ο αρμόδιος υπουργός δικαιοσύνης. Άλλο τι θα αποφασίσει. Θα δούμε τι θα κάνει η Επιτροπή. Εγώ έχω τη γνώμη ότι η δικογραφία και τα εξοπλιστικά, και το ξέρει ο κ. Βορίδης, αν κάνει μία-δυο συνεδριάσει για διευκρινίσει διαδικά ζητήματα, θα την επιστρέψει στον αρμόδιο εισαγγελέα. Τηλία και παύλα. Πάμε τώρα στο θέμα μας. Ποιος χρεοκόπησε την Ελλάδα. 2015, όταν ανέλαβε την εξουσία, την κυβερνητική εξουσία, ο ΣΥΡΙΖΑ. Γκάμπριελ, αντικαγκελάριος της Γερμανίας. Η ελληνική ελίτ στην Ελλάδα τηλεελατούσε επί χρόνια και εμείς δυστυχώς απλώς κοιτούσαμε. Θα το δώσω στα πρακτικά. Ένα αυτό. Δεύτερον, τον Απρίλιο του 2015 επίσης, εδώ ο Υπουργός Διαφθοράς, ο κ. Νικολούδης, αφού ανέφερε ότι τα εξοπλιστικά κυριαρχεί μία μίζα το 2-3%, αναφέρεται στο χώρο της υγείας, η μίζα ανέρχονταν στο ηλικιώδες, το απίστευτο ποσοστό του 24%. Είναι στα πρακτικά καταχωρημένο. Λέτε ότι ο προσανατολισμός λοιπόν και αντιπερισπασμός. Εγώ δεν θα σας μιλήσω με τη δική μας γλώσσα, θα σας πω με τα λόγια δικών σας ανθρώπων. Κρυμαστινός. Την έχω εδώ μια εισήγησή του στο βιβλίο «Η διαφθορά» του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου. Φοβερά και τρομερά, το 13 παρακαλώ, Κρυμαστινός, πρώην Υπουργός Υγείας, καθηγητής Πανεπιστημίου, ομότιμος, λέει για τη διαφθορά στην υγεία. Το έχω εδώ το τι λέει, φοβερά και τρομερά. Και ρωτάει, αφού λέει ότι πήγαμε από τα 2 το 2000, στα 4 δις το 4, στα 17,5 το 9, ρωτάει. Και τότε πόνεσα. 17 δις τα τελευταία 7 χρόνια. Και ρωτάει, γιατί δεν τα βρίσκουν. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα για την υγεία και τη δικαιοσύνη. Και μάλιστα τελειώνει ο Κρυμαστινός την εισήγηση του, την έχω εδώ και θα σου δώσω. Για μας η διαφθορά στον χώρο της υγείας είναι ο υπαριθμόν ένα κίνδυνος για την επιβίωση της χώρας. Πάει και αυτό. Προσθέτω, ο Ρακιτζής στο πρώτο πανελλήνιο συνέδριο Φόρουμ Δημόσιας Υγείας τι έλεγε, τα ίδια περίπου. Θα το δείτε. Και φτάνουμε στον κύριο Σουρώνα, δικό σας άνθρωπος, που σαν γενικός γραμματέας τότε διαφάνειας, ειδικά για το Ρίκος Δινάν, είπε τα εξής, την ανοχή σας κύριε Πρόεδρε. Είπε ο Σούρλας, δεν φανταζόμουν ποτέ εγώ που με νόμο δικό μου έγινε το Ρίκος Δινάν, ότι θα είχε αυτή την κατάληξη. Εκτιμώ ότι υπάρχουν ευθύνες για πράξεις και παραλήψεις όσων είχαν τη διαχείριση του Ιδρύματος, αλλά και των πολιτικών προϊσταμένων που όπως φαίνεται αποφάσισαν χωρίς περίσκεψη για τις κρατικές επιχορηγήσεις. Και καταλήγει η κατακλείδα του. Υπάρχουν ευθύνες και πρέπει να αναζητηθούν και να επιβληθούν κυρώσεις. Και μας λέτε ότι η Επιτροπή αυτή γίνεται για αντιπερασπασμό και για προσανατολισμό. Κρατήστε το για τον εαυτό σας. Τώρα τι έγινε και το Ρίκος Δινάν. Θα έρθει να μας τα πει εσύ λίγο ο κ. Γεωργιάδης. Λοιπόν, ως γνωστόν ο κ. Μαρτίνης κρατείται για δύο κακουργήματα. Ένα για παθητική δωροδοκία και νομοποίηση εσόδων 3,2 εκατομμυρίων ευρώ που βρέθηκαν στο λογαριασμό που είχε λάβει από την Hospital International, τη γερμανική εταιρεία. Και μία δεύτερη κακουργηματική απιστία επίσης, δεύτερη φορά που σωποκρατείτε, γιατί έκανε έκπτωση. Δύο λεπτά κύριε Πρόεδρε. Γιατί έκανε έκπτωση 60% έως 100% σε 51 VIPs
της πολιτικής ζωής προσώπων με ζημιά των νοσοκομείων 1,75 ευρώ. Εν πάση περιπτώσει, ο Μαρτίνης έδωσε δύο καταθέσεις. Μία τον Νοέμβριο του 2016 και μία τώρα πρόσφατα τον Μάρτιο του 2017. Και λαϊδάει. Και έχει πει σημεία και τα γράτα. Δεν μπορώ να τα πω όλα. Τα έχω γραμμένα όλα. Τα έχω διαβάσει από τη δικογραφία. Εδώ είναι η δικογραφία. Να τη δούμε όλοι, να τα αξιολογήσουμε. Σημεία και τα γράτα. Πρώτον, τι είπε. Ναι, δεν αναγγέλθηκε με μεθόδευση. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Δεν αναγγέλθηκε με μεθόδευση το δημόσιο στον πληστηριασμό που έγινε για οφειλόμενο φόρο 4,5 εκατομμύριων ευρώ που ποτέ δεν αναγγέλθηκαν και ποτέ δεν εισπράχθηκαν. Πού πήγε, ποιο πήγε με επιταγή 115 εκατομμύρια να χτυπήσει στον πληστηριασμό? Μία εταιρεία ημιθεά, η οποία ήταν πριν κτηματική, αναπτυξιακή, τουριστική, ανώνυμη εταιρεία New Evolution, αναπτυξιακού χαρακτήρα και τουριστικού, έγινε η εταιρεία με ημιθέα New Evolution 4 μέρες πριν τον πληστηριασμό, στον ίδιο συμβολογράφο που έγινε η ίδρυση και στον ίδιο συμβολογράφο που έγινε ο πληστηριασμός, και έρχεται με μια επιταγή 115 εκατομμυρίων και χτυπάει χωρίς κανένα άλλο ενδιαφερόμενο. Ποιο είναι το θέμα με την ημιθέα? Ας το πω για να το ξέρετε, κύριε Βορύδη και κύριε Γεωργιάδη. Η ημιθέα έχει κεφάλαιο το 5-60.000 ευρώ. Μηδέν κεφάλαιο όταν ήρθε με την επιταγή. Ποιος, πού βρήκε τα ποσότητα 115 εκατομμυρίων? Ποιοι ήταν οι χρηματοδότηση πραγματική? Κεφάλαιο δεν είχε, εργαζόμενος δεν είχε, έδρα δεν είχε, απασχολούμενος δεν είχε, κύκλο εργασιών δεν είχε. Εδώ να έρθετε να μας πείτε λοιπόν πού βρέθηκαν τα 115 εκατομμύρια και πουλήθηκε το ρίκος δυνάν. Άρα λοιπόν, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, η εξεταστική μας έχει να ερευνήσει τρία πράγματα. Τρία πράγματα θα ερευνήσει η Επιτροπή μας. Πρώτον, αν ο Υπουργός Παιδείας τότε είχε το δικαίωμα να παρέμβει και να ζητήσει την παρέμβαση του ΣΟΥ. Διότι, κύριε Γεωργιάδη, θα σας πω ότι από τον ιδρυτικό κανονισμό το ρίκος δυνάν, την οποία εμείς οι νομικοί το διαβάζουμε ακόμα και στις υποσημειώσεις τους, δεν έχει δικαίωμα παρέμβαση διοικητικό επίπεδο να αλλάξει, να πάει ζητήσει την παρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μόνο για το παροχή. Έχει λόγο μόνο για τον τρόπο παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών και τίποτα άλλο. Και όμως το κάνατε και ζητήσατε την παρέτηση. Και ήταν η αρχή για να ξετυλίξει το κουβάρι. Σας παρακαλώ. Κλείστε, κύριε Λάβα. Πρώτον, δεύτερον, κύριε Πρόεδρε. Η κατάσχεση από την Τράπεζα Πειραιώς έγινε μόνο στο κτίριο και στα παράρτημά του. Ο κ. Βορύδης έφερε μια τροπολογία 4 μέρες πριν τον πληστηριασμό. Λέει αυτοδικαίως μαζί με το κτίριο να πηγαίνει και η άδεια λειτουργίας και το σήμα του. Να το δούμε αν είναι σωστό ή όχι, αν είναι νόμιμο. Και ένα τελευταίο. Τι σημασία έχει αυτό, κ. Βορύδη? Θα δούμε. Ό,τι ψηφίζει η Βουλή δεν είναι νόμιμο. Το τίμημα. Και ένα τελευταίο. Το τίμημα των 110. Και τελειώνω. Το τίμημα των 115 εκατομμυρίων. Το τίμημα των 115 εκατομμυρίων. Λέει ο Μαρτίνης στην κατάθεσή του ποταμός, τη δεύτερη το Μάρτιο, ότι δεν ήταν απλώς μικρό, ήταν εκτελέστατο. Αρκεί δεν αναλάβει υπόψη, λέει ο Μαρτίνης, ότι μόνο ένα δάνειο της Πειραιώς ήταν πάνω από 90 εκατομμύρια. Και είχε 10 δάνεια τέτοια. Και άλλα περιουσιακά στοιχεία τόσο. Και αποτιμάται η περιουσία του στα 115 εκατομμύρια. Θα το ερευνήσουμε και αυτό. Και ένα τελευταίο. Ρωτάει ο Λευθεριάνος, ο εισαγγελέας διαφθοράς που έστειλε τη δικογραφία, την οποία μελετήσαμε εμβριθώς. Τι ρωτάει? Διερευνά και ρωτάμε κι εμείς βέβαια στην Επιτροπή, ο εισαγγελέας διαφθοράς, εάν στα στοιχεία του πληστηριασμού περιλαμβάνονται και περιουσιακά στοιχεία, υλικά και άλλα, που είχαν δωρηθεί από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, διότι η παραχώρηση από τον Ελληνικό δόθηκαν με τον όρο, με τον απαράβατο, με τον βασικό όρο, να παραμείνει το ρίκος δυνάν και νοφιλές ίδρυμα. Άρα πολλά έχουμε να ερευνήσουμε και την ώρα λοιπόν, ναι, τελειώστε, και την ώρα λοιπόν που εκπτωχεύει βία ελληνική κοινωνία, κάποιοι έκαναν πάρτι εδώ στην Ελλάδα και δίνω αυτά και τα πρακτικά, κύριε Πρόεδρε. Αλλά τα πάρτι κάποτε τελειώνουν. Ξέρετε γιατί? Σταματάει η μουσική που τα παίζει. Ευχαριστούμε τον κύριο Σπυρίδωνα.